Καλώς ήρθατε και πάλι στο Household Life. Στο προηγούμενο βίντεο δουλέψαμε γύψο. Σε αυτό θα δουλέψουμε πυλό. Αν αυτό είναι το πρώτο βίντεο που σε φέρνει στο κανάλι μου, μην ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή σου ακριβώς από κάτω και να πατήσεις και το καμπανάκι για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να εμβαθύνουμε λίγο και να κάνουμε τα διακοσμητικά μας όλο και πιο όμορφα. Ξεκίνησα με απλά διακοσμητικά, σας έδειξα κάποιες βάσεις, κάποιες τεχνικές, τώρα θα αρχίσουμε να τα στολίζουμε λίγο περισσότερο. Θέλω να σας δείξω ντεκουπάζ για όσες δεν το ξέρετε ή τουλάχιστον να δείτε και αυτές που ξέρετε πώς κάνω εγώ τα δικά μου αντικείμενα ντεκουπάζ. Θέλω να σας δείξω αντικείμενα με πυλό, θέλω να σας δείξω πώς κολλάμε πάνω σε αυτά τα αντικείμενα διάφορα διακοσμητικά, πώς φτιάχνουμε τα διακοσμητικά, δηλαδή σιγά σιγά να μπαίνουμε όλο και σε πιο βαθιά νερά, έτσι ώστε να μπορείτε να φτιάξετε ένα έργο τέχνης και όχι απλά ένα διακοσμητικό. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω πώς φτιάχνω τα μικρά πουλάκια που υπάρχουν μέσα στη διακόσμησή μου, από πυλό, να είναι πύληνα δηλαδή. Σίγουρα στο εμπόριο θα βρούμε. Εγώ όμως χρειάζομαι αρκετά μέσα στο σπίτι. Δηλαδή τα χρησιμοποιώ τόσο στη χειμερινή διακόσμηση, όσο και ακόμα περισσότερο στην ανοιξιάτικη. Οπότε θα σας δείξω έναν τρόπο για να φτιάξετε πολλά πουλάκια σε διάφορα μεγέθη, πιο μικρά, πιο μεγάλα, έτσι ώστε να στολίσετε είτε δίσκους, είτε κάποιες επιφάνειες, είτε κάποια ράφια. Το μέγεθος βέβαια εξαρτάται από το δικό σας γούστο και τι ακριβώς θέλετε. Εγώ τα συγκεκριμένα τα έχω φτιάξει σε λευκό, έχω φτιάξει και κάποια πέτρινα με εφέ πέτρας, θα δούμε αργότερα πώς φτιάχνω και το εφέ πέτρας με απλά υλικά πάνω σε ένα αντικείμενο και γενικά θα δούμε πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε. Δεν λέω ότι είναι εύκολη η σημερινή κατασκευή. Θέλει λίγο προσπάθεια. Δηλαδή και εγώ όταν ξεκίνησα να δουλεύω τον πυλό για να φτιάξω αυτά τα πουλάκια, δεν μου βγήκε τέλειο το πρώτο πουλάκι, οπότε καλό είναι να ξεκινήσετε με ένα μικρό μέχρι να ξεπάρει το χέρι σας. Να θυμάστε όμως ότι καθώς δουλεύετε τον πυλό για να τον λιάνετε, επειδή χάνει την υγρασία του στα χέρια σας, καλό είναι να έχετε και ένα πιατάκι με λίγο νερό, να βουτάτε τα δάχτυλά σας και να τον υγραίνετε ξανά μέχρι να του δώσετε το σχήμα που θέλει. Αυτό είναι το τύπο που χρησιμοποίησα εγώ. Στο βίντεο δεν θα σας το έχω πολύ γρήγορα, αλλά και μπορείτε να σταματάτε στα διάφορα στάδια έτσι ώστε να τα ξαναβλέπετε, έτσι ώστε να δείτε ολοκληρωμένο αυτό το σχέδιο, πώς γίνεται ένα πύληνο, ένα πέτρινο, τέλος πάντων, ή πύληνο πουλάκι για να διακοσμήσετε το χώρο σας. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα σκελετό από πουλάκι με αλουμινόχαρτο, πιεσμένο αλουμινόχαρτο. Το πιέζουμε πολύ και φτιάχνουμε με το αλουμινόχαρτο τη βάση μας, το εσωτερικό θα είναι στην ουσία αυτό, από το πουλάκι. Θα πάρουμε λοιπόν ένα κομμάτι πυλό, θα τον δουλέψουμε λίγο με τα χέρια. Αυτή τη στιγμή τα χέρια μου είναι λίγο χάλια, κάνω αρκετές κατασκευές και τα έχω καταταλαιπωρήσει με κόλλες, με πυλούς, με γύψους, αλλά θα επανέλθουν. Ανοίγουμε λοιπόν ένα σχετικά χοντρό φύλλο από τον πυλό μας. Φροντίζουμε να χωράει το σχεδιάγραμμα, ο σκελετός από το πουλάκι που έχουμε φτιάξει μέσα σε αυτό το φύλλο. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι παντού το ίδιο πάχος, διότι τον πυλό θα τον στρώσουμε με τα δάχτυλα πάνω σε αυτό και τυλίγουμε λοιπόν με αυτό το φύλλο το πουλάκι που έχουμε φτιάξει με αλουμινόχαρτο. Και ξεκινάμε λοιπόν να του δίνουμε το σχήμα από το αλουμινόχαρτο. Γι' αυτό σας είπα να φτιάξετε τη βάση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να ξέρετε πώς θα δουλέψετε τον πυλό. Τώρα, από εδώ και πέρα, κολλάμε τον πυλό πάντα βρέχοντας τα δάχτυλά μας μέσα σε ένα μικρό δοχείο που έχουμε με νερό.
Ξεκινάμε λοιπόν να του δίνουμε το σχήμα που θέλουμε. Από εδώ και πέρα δεν έχω να σας πω πολλά, θα σας αφήσω το βίντεο να τρέξει έτσι ώστε να δείτε πώς δουλεύω με τα δάχτυλά μου, πώς αφαιρώ, πώς προσθέτω. Πάντα όμως φροντίζετε να είναι καλά υγροποιημένος ο πυλός, έτσι ώστε να μπορεί να σας στρώνει όμορφα. Όταν θέλετε να λιάνετε μια επιφάνεια, πολύ απλά βουτάτε το δάχτυλό σας μέσα στο νερό και τρίβετε με απαλές κινήσεις το σημείο που θέλετε να το κάνετε λίο. Δεν σας βάζω το πολύ γρήγορο αυτή τη φορά, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε πιο εύκολα τις κινήσεις μου και να προσπαθήσετε και φυσικά και εσείς να κάνετε τα δικά σας πουλάκια. Θα χαράξω λίγο μερικά σημεία όπως είναι η ουρά ή τα φτερά για να του δώσω έτσι μια πιο αληθοφανή αίσθηση και να μην είναι ο πυλός μου σκέτος. Φυσικά μπορείτε να το αφήσετε και όπως είναι, εσείς δεν έχετε τέτοιο εργαλείο, με ένα μαχαιράκι μπορείτε να κάνετε αυτές τις γραμμούλες ή με ένα ξυλάκι από σουβλάκι. Για να κάνετε αυτές τις γραμμούλες που να φαίνονται σαν φτερά και να είναι λίγο ανάγλυφο δηλαδή. Αν θέλετε πάντα, μπορείτε να το αφήσετε και ως έχει. Το πουλάκι στην ουσία είναι έτοιμο. Εγώ όμως θα του προσθέσω και δύο φτεράκια, γιατί έχω κάνει αρκετά χωρίς να τους βάλω φτερά και θέλω να κάνω και μερικά που να έχουν τα φτεράκια τους απάνω. Ανοίγω ένα κομμάτι πυλό σε φυλλαράκι και κόβω δύο φτεράκια τα οποία θα κολλήσω πάνω στο πουλάκι με κόλλα ατλακόλ.
Όπως σας είπα λοιπόν και στην αρχή, δεν είναι εύκολο, το γνωρίζω. Και θα μου πει κάποιος, εσένα πιάνουν τα χέρια σου. Δεν είναι ότι πιάνουν τα χέρια μου. Κάποιος που μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, μπορεί να κάνει και αυτό. Το θέμα είναι ότι θέλει πολύ πολύ εξάσκηση. Όπως σας είπα, δεν πετυχαίνει από την αρχή. Σημασία έχει όμως να προσπαθούμε και να ξαναπροσπαθούμε με μικρά κομμάτια πύλου. Κάποια στιγμή θα σας βγει το σχέδιο που θέλετε και πάντα να έχετε στο μυαλό σας πως είναι ένα πραγματικό πουλάκι. Οπότε να το φέρνετε στα μέτρα που θέλετε. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτή τη λογική. Έρχονται και άλλα βίντεο με τα διακοσμητικά και ιδιαίτερα με τα διακοσμητικά της Άνοιξης, που είναι πάρα πάρα πολλά. Βέβαια θα μου πείτε, μιλάς τώρα για Άνοιξη στη μέση του χειμώνα. Καλό είναι, τα διακοσμητικά μας θα τα έχουμε πριν στολίσουμε το σπίτι μας για την Άνοιξη π.χ. και να μην τα φτιάχνουμε εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, όσες περιμένετε αυτά τα βίντεο για να δείτε πώς θα τα φτιάχνω, θα τα φτιάχνουμε στην πορεία. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν έχετε κάνει την εγγραφή σας, ακριβώς από κάτω υπάρχει το κουτάκι της εγγραφής και το καμπανάκι, όπου πρέπει να το πατήσετε για να παίρνετε ειδοποιήσεις για να ανεβάζω καινούριο βίντεο. Στο Instagram βλέπετε όλες τις κατασκευές σταδιακά, όπως τις φτιάχνω. Αυτό τον καιρό δουλεύω πολύ εφέ πέτρας, μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το εντάξω μέσα στο χώρο μου. Έχω κάνει πάρα πολλά διακοσμητικά με το εφέ πέτρας, θα το δούμε και αυτό. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας!